οι ορκωτοί λογιστές εντόπισαν έλλειμμα 1.300.000 ευρώ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή απλήρωτοι εργαζόμενοι. Αυτός από τον οποίο λείπουν τα χρήματα, δηλαδή η περιφέρεια, ενημερώνονται ότι θα τα διεκδικήσει τα χρήματα αυτά. Εντάξει. Βεβαίως. Εντάξει. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν ξέρω το θέμα όπως το ξέρετε εσείς. Γι' αυτό και θα το τακτοποιήσω. Πρέπει να έρθει ως θέμα οι εταιρείες συγκεκριμένης οικογένειας όπου έχουν μπλοκάρει αυτή τη στιγμή 45 εκατομμύρια ευρώ. 45 εκατομμύρια ευρώ. Να έρθει ως θέμα να δούμε ποιοι είναι αυτοί ακριβώς. Και στη συνέχεια να μάθουν να κουνάνε το δάχτυλο και να απευθύνονται στο λαό. 45 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα κύριοι, είναι μπλοκαρισμένα για την Αργολίδα, για τη Μεσσηνία, για τη Λακωνία. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι αυτόν τον κύριο δεν τον φοβόμαστε. Ότι αυτόν τον κύριο θα είναι στριμωγμένο στη γωνιά του έτσι όπως έχει μάθει, γιατί αυτό κάνει. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τον αδελφό μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω κάνει καμία ανάθεση σε κανέναν αδελφό μου. Στα ΦΕΚ είναι καταγεγραμμένα όλα τα στελέχη των εταιριών που έπαιρναν δημόσια έργα στην Πελοπόννησο. Και λέω πας στην ευχή, ας τελειώνανε τα έργα αυτά. 45 εκατομμύρια μέχρι τώρα. Έργα ξάπλα κύριοι. Ξάπλα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν θα επιτρέψω σε αυτόν που δεν έχει ιερό και όσιο. Σε αυτόν τον άνθρωπο που προσβάλλει από όπου κι αν έχει περάσει και την πατρίδα και το έθνος και την πολιτική ζωή και τα κόμματα. Δεν θα το επιτρέψω ποτέ. Λερώνει και το βήμα με αυτά που λέει. Μιλάει αυτός για εμένα. Μιλάει αυτός για εμένα. Ο αδελφός μου είχε εταιρεία από το 80. Βρέθηκε σε πολύ δυσμενή οικονομική κατάσταση. Κάτι που την επιβάρυνε ο ίδιος ο χερέκακος αυτός άνθρωπος. Και μας μιλάει τώρα πάλι για την αρχή διαφάνειας. Δηλαδή η Πελοπόννησο αθρηστικά έλλειμμα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, 1.200.000 ευρώ. Στο γήπεδο αυτά θα πάνε τα λες στο γήπεδο, όχι εδώ, φωνασκής. Λοιπόν, σταμάτα, κάτσε κάτω, σταμάτα, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Κάθισε κάτω. Κύριε, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν είμαι σαν και εσάς που βγαίνετε στην Καλαμάτα και λέτε και ακόμα και τώρα ότι θα βάλω φυλακή τον Τατούλη. Είστε πολύ μικρός και ανώριμος να λέτε τέτοια πράγματα. Σταμάτα σου λέω. Σε εξέβρασε το κεντρικό πολιτικό σύστημα και είδε και ήσουν εδώ πέρα επισήμιο. Για την Αρκαδία ιδιαίτερα ήσουν επισήμιο. Ιδιαίτερα για την Αρκαδία. Λοιπόν, μου προκαλεί το γέλιο με όσα έχεις κάνει 11 χρόνια. 11! Άστα αυτά! Ντροπή σου! Πάμε. Κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, έχουμε γίνει viral.